Συνάλφα. Ναι. Βεβαίωσε ο ίδιος χθες. Α, μάλιστα. Να ακούσουμε τι είπε. 28η φορά νομίζω αυτή τη σεζόν. Είσαι εδώ το καλοκαίρι και βγεις με μαγιό, βάρδα, όπου και να είναι, θα έρθω στο πλατό και θα σε σπάσω το ξύλο. Όχι. Γιατί? Θα έρθω στο πλατό για να σε σπάσω το ξύλο. Εγώ θα σε καλέσω, Νάρκης. Αν δεν είμαι πρώτος καλεσμένος, δεν θα είμαι ποτέ καλεσμένος. Με χαρά να είσαι πρώτος καλεσμένος. Δεν θα κάνω χριστιανή. Όχι, αλήθεια. Δεν θα είμαι εδώ. Μάλιστα. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι διακοπές. Το Μουτσινά τον είχα για πιο γατόνι. Τι εννοείς? Το χειρίστηκε επικοινωνιακά όλο λάθος αυτό με τη μεταγραφή. Δηλαδή. Αν θα πάρει μεταγραφή. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι έτσι το ρεπορτάζ, δύο μεταγραφές έκαναν μπαμ και βόμβα. Όταν η Μενεγάκη έφυγε από τον Αντένα και πήγε στον Α, και η δική σας. Που ήρθε στον Αντένα. Ναι. Που και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δηλαδή, και εγώ το μάθα δύο μέρες πριν που είπατε ότι τέλος κτλ. Δεν το χειρίστηκε καλά. Δηλαδή, το να το πουλάς μέσα στις εκπομπές σου, νομίζω ότι δεν είναι ωραίο. Καταρχάς, πριν τελειώσει, θέλω να πω ότι να λέει ότι φεύγει του χρόνου. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πάντα δηλαδή, τα μαθαίνουμε από την Ιούλη. Δεν βγαίνει να πει τίποτα. Όταν δεν έχει κλείσει, το λες μήπως και κλείσει. Και τι σημαίνει, βρε Γιώργο, με αυτό? Λάθος. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι, σε μια. Γιώργο. Ότι είναι σαν να λέει ότι είμαι ελεύθερος, πάρτε με τηλέφωνο. Για χρησιμοποιείς την εκπομπή και τον αέρα της εκπομπής για τα δικά σου συμβόλαια και τις. Ο καθένας νομίζει... όπως νομίζει, διαχειρίζει τον εαυτό. Σου κάνει κακό, νομίζω αυτό, ρε παιδί. Νομίζω. Όχι, τώρα, νομίζω. Σε πάρει συμβουλά τώρα ο. Τη γνώμη μας λέμε, βρε Γιώργο. Εντάξει, οκ. Το σχόλιο για το μαγιό για ποιον ήταν, για τη Σάσα. Εσένα έχει. Δεν το αρέσει αυτό το. Α, το κάνω μασά στην καράφλα όμω, θα αλλάξει γνώμη. Με τα βυζιά μου. Άμπρα. Δεν έχει με το στήθος, πιστεύεις? Αυτό έλειπε. Δεν έχει με το στήθος. Τι έχει? Δεν του αρέσει γενικά στην ομάδα, δεν αρέσει να βγαίνουμε με μαγιό. Α, δεν του αρέσει. Ναι, εντάξει. Πώς θα βγούμε το αμπέχονο εδώ πέρα. Συγγνώμη του, ρε παιδιά, λέω καθένας, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Παραλία μας. Δηλαδή, αν αυτοί βγάζανε εκπομπή εκτός στούντιο, με τι θα βγαίνανε? Με αμπέχονο. Δεν βγάζουνε. Πάμε. Το θέμα είναι αυτό τώρα. Εντάξει. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Και τι σου πάει, το θέμα είναι να μπορείς να βάλεις και μαγιό να βγεις στην παραλία. Όχι, είναι προκλητικό αυτό που κάνει, Σάσα. Δηλαδή, είναι σαν να πουλούσε ο Μουτσινάς μαλλί της γριάς. Παρουσίαση. Είναι κόντρα ρόλος.